Ο Παύλο Τσίμα είναι μαζί μα. Βρισκόμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, Παύλο. Όχι όμω μόνο σχολιαστικά. Και ουσιαστικά mm. βλέπουμε από το ρεπορτάζ ότι ο Νίκο Ανδρουλάκης έχει ήδη βάλει μπρο τι μηχανέ για να χτίσει ε, το ε, Πασόκ. Ε, το, όπως το φαντάζεται, σε αυτή τη νέα του θητεία, που θα είναι μάλλον διαφορετικό από αυτό που διεύθυνε στην πρώτη του. Τι λε. Ε, ναι, θα είναι σίγουρα. Ε, το έλεγα στη ευόμενου χθε και νομίζω ότι ισχύει. Το Πασόκ είναι σαν μια μεγάλη ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό, ήταν ένδοξη, τα είχε τίτλους και έπεσε στη δεύτερη εθνική. Mm -hmm. Και κάποια στιγμή καταφέρει να ξανανεύει. Κατόρθωμα. Αλλά για να κάνει ξανά πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να μείνει στου τρόπου και στην ομάδα που είχε όταν. Έπαιζε στην δεύτερη εθνική για να ανέβει. Ε, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει. Έχω καταλάβει ότι ε, στι συναντήσει που είχε ο κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Γερουλάνο και με την κυρία Διαματοπούλου, μέσα στη βδομάδα συζητήθηκαν μερικά πράγματα. Ένα όλοι... σχεδιασμό τη στρατηγική δηλαδή. Κάποιε ιδέε, ανταλα... ναι, προφανώ υπό την αίρεση του αποτελέσματο, αλλά νομίζω ότι όλοι προεξοφλούσαν ότι θα είναι ο νικητή στη δεύτερη Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι ένα οδικό χάρτη στι πολύ γενικέ του γραμμέ έχει ήδη χαρακτήρι, Δηλαδή ο κ. Σανδουλάκη τουλάχιστον έχει πει τι σκέψει του ή στου uh, δύο συνομιλητέ του. Άρα ναι, πάμε για μια καινούρια κατάσταση. Πώ θα, θα γίνει, που, αν θα γίνει, πώ θα λειτουργήσει, θα, το δούμε. Θα έχουν ρόλο. Όπω καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω πόσο κεντρικό θα είναι, αλλά σίγουρα στο Παρασκήνιο ένα ρόλο θα έχουν. Το είπε και χθε η κυρία Διαμαντοπούλου, εδώ, ναι. μιλώντα στην έκτακτη εκπομπή μα, ότι ούτε το 60 είναι του Ανδρουλάκη, ούτε το 40 είναι του Δούκα. Ναι, τη απάντησε σήμερα ο κύριο Γερουλάνο το πρωί στο δικό μα ραδιόφωνο, λέγοντα ότι από την άλλη μεριά δεν είμαστε, δεν πάμε ο καθένα με ένα 20% mm -hmm. να το βάλουμε στο τραπέζι και να mm -hmm. προσπαθήσουμε να το εξαργυρώσουμε. Είναι μια καινούργια μέρα. Πρέπει να κάνουμε κάτι εντελώ καινούριο. Θα φανεί δεν είναι. Μια, από μια άποψη είναι εύκολο γιατί ε, η εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ένα πεδίο ανοιχτό. Ε... Ήδη βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ ως δυνάμει αξιωματική αντιπολίτευση. Εννοείται. Αν και τυπικά δεν είναι εκεί. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω εάν αυτή η ισοκομματική διαδικασία και το εκλογικό αποτέλεσμα διασφαλίζει κιόλας στο ΠΑΣΟΚ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταρχήν, αξιο... Από μόνη της. Ναι, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κοινοβουλευτικό όρος. Ναι. Δηλαδή, για να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να είσαι το δεύτερο σε δύναμη μας στη Αντιλώς. Βουλή. Άρα, θα προ... αν γίνει μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και φύγουν τέσσερι ακόμη βουλευτέ. Ναι, αυτομάτω στο Πασόκ γίνεται και αξιωματική αντιπολίτευση και τυπικά αξιωματική αντιπολίτευση. Πολιτικά όμω και δημοσκοπικά είναι το δεύτερο κόμμα. Όλη, στη συνείδηση, νομίζω, mm. όλη τη Ελλάδα το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη, είναι έτοιμη, να προσ... και έχει προσαρμόσει την τακτική της, στο ότι απέναντί της δεν θα έχει πια τον Σύριζα, θα έχει το ΠΑΣΟΚ. Ε, και δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να κάνει εύκολη τη ζωή του Πασόκ η κυβέρνηση. Θα προσπαθήσει να το δυσκολέψει, mm -hmm. θα προσπαθήσει να του δημιουργήσει προκλήσει, να του βάλει προκλήσει. Και εκεί είχε ε, και ενδιαφέρον να δούμε την απάντηση του κυρίου ε, Ανδρουλάκη ναι. ε, και πώ αυτό ο ανασχεδιασμό στρατηγική του θα προσαρμοστεί πάνω σε αυτή την τη νέα Πρέπει στιγμφή. να προσαρμοστεί στο ότι δεν, δεν παίζει μόνο σου σε αυτό το γήπεδο. Έχει και αντίπαλο. Και ο αντίπαλο και αυτό θα προσαρμοστεί σε σένα. Απλώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια φάση που ο, τετρι, ο τετριμένο όρος κανονικότητα αρχίζει να γίνεται πιο πραγματικό. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση, οι οποίε θα τσακώνονται σε όλα, αλλά κάποιοι θα μπορούν να μιλάνε και ποτέ πότε. -πότε. Mm. Και θα έχουμε έναν αρχηγό του πρώτου και του δεύτερου κόμματο. Και αυτοί θα, έχει θα μπορούν γίνει να μιλάνε ποτέ πότε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί δεν είναι και φυσιολογικό δύο ηγέτε κομμάτων να μην ανταλλάσσουν και κουβέντα αυτό. τόσα χρόνια. Ε, Τέλο, άκουσα για ρόλο τη πλευρά Γερουλάνου, για, για ρόλο τη πλευρά Διαμαντοπούλου. Ο κύριο Δούκα θα έχει κάποιο ρόλο, πρέπει να έχει κάποιο ρόλο στην επόμενη μέρα του Πασόκ. Ε, αν πρέπει. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που εισπράττω είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι ο κύριο Δούκα πρέπει να φροντίσει το Δήμο Αθήνα. Δηλαδή, ο κύριο Γερουλάνο το πρωί το είπε πολύ καθαρά. Ο Δήμο Αθήνα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ε, το λέει επίση ότι αν ο κύριο Δούκα αποτύχει ω Δήμαρχο Αθηναίων, δεν θα είναι μια προσωπική του αποτυχία, θα, θα τη χρεωθεί το Πασόκ, διότι ήταν ο υποψήφιο του Πασόκ στο Δήμο τη Αθήνα. Άρα νομίζω ότι δεν ξέρω τι, αν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε όλα αυτά που μα περιέγραφε πριν η Δέσπινα, αλλά η γενική αίσθηση είναι ότι ο κύριος Δούκας πρέπει κατά βάση να επιστρέψει στο Δήμο και να ασχοληθεί με το Δήμο. Παύλο, να σε ευχαριστήσω πολύ.